Καλησπέρα σε όλους, καλησπέρα. Εδώ είμαστε και σήμερα, Δευτέρα, πόσο είμαστε σήμερα, 20, έλα, το έχουμε, έλα, εύκολο είναι. Δευτέρα, 28 Σεπτεμβρίου λοιπόν, πάω 24 στον αθλητικό Λίμπερο, 107,4, Νίκος Μουσχοβίτης πίσω από το μικρόφωνο, μέχρι και τις 9 και έχουμε να πούμε αρκετά, κυρίως για το παιχνίδι που έρχεται την Τετάρτη. Όλο το προηγούμενο διάστημα εδώ λέγαμε για τα παιχνίδια ορόσημα που είχε μπροστά το ΠΑΟΚ τα ευρωπαϊκά, αρχικά με την Μπεσίκτας, στη συνέχεια με την Μπενφίκα και το πρώτο μάτς με την Κράσνονταρ. Πλέον φτάσαμε στο τελικό σημείο, εδώ που θα κρυθούν όλα, μεθαύριο το βράδυ, εκεί που η ομάδα θα παίξει για τον πολύ μεγάλο στόχο που έχει μπροστά της και αφορά την είσοδο στους ομίλους του Champions League. Προφανώς και έχετε ακούσει από το Σάββατο που έγινε το παιχνίδι με το Βόλο και μετά το αποτέλεσμα που υπήρχε εκεί, διάφορα σχόλια, τοποθετήσεις και οτιδήποτε τέλος πάντων μπορεί να πει ο καθένας με βάση αυτό το οποίο είδε. Αυτό το οποίο θα πω εγώ είναι ότι το παιχνίδι του Σαββάτου σε σχέση με το παιχνίδι της Τετάρτης είναι μέρα με τη νύχτα όσον αφορά την προετοιμασία, όσον αφορά το τι παίζεται στα δύο μας, το τι διακυβεύεται, για να το πω έτσι, και είναι, δεν θα μου κάνει καμία εντύπωση αν ο τελείως διαφορετικός ΠΑΟΚ όσον αφορά πρόσωπα που θα εμφανιστεί την Τετάρτη κάνει μια πολύ καλύτερη εμφάνιση και καταφέρει να πάρει την πρόκριση. Καταλαβαίνω ότι στο μυαλό των περισσότερων είναι ότι όταν θέλεις να διεκδικείς τίτλους δεν αφήνεις παιχνίδια. Καταλαβαίνω ότι όταν θέλεις να είσαι μια ομάδα που διεκδικεί τα πάντα όταν είναι μέσα στο γήπεδο και το πρωτάθλημα και το κύπελο και την ευρωπαϊκή διάκριση, αποτελέσματα όπως αυτό στο Βόλο σε ενοχλούν, αλλά θα πρέπει να καταλάβουμε ότι ο ΠΑΟΚ σήμερα που μιλάμε δεν είναι μια τέτοια ομάδα. Δεν ξέρω πώς ακούγεται στα αυτιά των περισσότερων, αλλά ανεξαρτήτως τι θα γίνει με την Κράσνονταρ, που σας το λέω και από την προηγούμενη εβδομάδα, ότι ό,τι και να γίνει την Τετάρτη, η ζωή συνεχίζεται. Δηλαδή, με μια μεγάλη πρόκριση, ναι, συνεχίζει τη ζωή, συνεχίζει ο ομίλου Champions League, πολύ μεγάλη επιτυχία, βάζει ένα πολύ μεγάλο ποσό στα ταμεία σου, προφανώς και κινείσαι και λίγο διαφορετικά στο μεταγραφικό παζάρι και προχωράς μέσα στη σεζόν, έχοντας και αυτή την πολύ μεγάλη προσμονή και τα πολύ μεγάλα παιχνίδια τα οποία θα έρθουν μπροστά σου. Αν αποκλειστείς, επίσης συνεχίζει η σεζόν έχοντας τους ομίλους του Europa League και μια διαφορετική καθημερινότητα σε σχέση με πέρσι. Έτσι, γιατί θα έχεις πάλι παιχνίδια, 6 μάτς μέχρι εκεί τον Δεκέμβρη, Γενάρη αν θυμάμαι καλά, τα οποία θα παιχτούν ανάμεσα σε παιχνίδια πρωταθλήματος. Αν κάποιος πιστεύει ότι πάω αυτή τη στιγμή με το ρόστερ το οποίο διαθέτει, ποσοτικά και ποιοτικά είναι μια ομάδα η οποία μπορεί όλα αυτά να τα φέρει εις πέρας, be my guest. Εγώ δεν το πιστεύω. Έτσι. Είναι μια ομάδα η οποία έχει μπει σε μια διαδικασία αλλαγής. Είναι μια ομάδα η οποία είτε δημόσια, είτε ιδιωτικά, είτε επίσημα, είτε με διαρροές, αυτό το οποίο έχει βάλει σαν πρώτο στόχο φέτος είναι ο οικονομικός εξορθολογισμός της και δυστυχώς, παιδιά, ξέρω ότι δεν ακούγεται ωραίο, αλλά αυτή είναι η πραγματικότητα. Είναι δύσκολο να συνδυάσεις οικονομικό εξορθολογισμό και μεγάλους στόχους σε όλα τα επίπεδα. Είναι δύσκολο. Δεν λέω ότι ο ΠΑΟΚ δεν θα διεκδικήσει το πρωτάθλημα φέτος. Δεν μπορούμε να κάνουμε καμία πρόβλεψη τώρα. Είναι πάρα πολύ νωρίς σεζόν. Έτσι. Όπως επίσης είναι πάρα πολύ νωρίς για να πεις ότι έχεις μείνει πίσω τρίτη αγωνιστική. Ναι, με βάση το ελληνικό πρωτάθλημα και όλα αυτά που γίνονται και με τον Ολυμπιακό και όλα αυτά, οκ, μπορεί να φαίνεται δύσκολο να καλυφθεί ένα κενό, αλλά είναι τρίτη αγωνιστική. Δεν είναι 15η. Αυτό το οποίο όμως το βλέπουμε και θα χρειαστεί δουλειά, γιατί τη δεδομένη χρονική στιγμή η ομάδα αυτή, αυτό το οποίο έχει βάλει σαν στόχο, είναι η ευρωπαϊκή η πρόκριση στους ομίλους του Champions League. Ή τέλος πάντων, η πρόκριση στους ευρωπαϊκούς ομίλους, κάτι το οποίο εξασφαλίστηκε άμεσα μετά την πρόκριση επί της Μπεσίκτας και από εκεί και πέρα είναι πολύ μεγάλη πρόκληση αυτή.
Τώρα, στο ξεκίνημα αυτό τη σεζόν, αυτή η ομάδα, έτσι όπως είναι, με αυτούς τους παίκτες που διαθέτει, με αυτά τα χαρακτηριστικά που διαθέτει, με αυτό το προπονητή που διαθέτει, με τις κινήσεις μεταγραφικές που έχει κάνει, με τις αλλαγές που έχει κάνει στο ρόστερ της, εμένα προσωπικά δεν μου κάνει εντύπωση ότι έχει ξεκινήσει τρεις αγωνιστικές τις πρώτες με τη Λάρισα, με τον Ατρόμητο και με τον Βόλο και έχει 5 βαθμούς ή δεν έχει κερδίσει και τα 3 μάτς. Θα σας πω ότι και τα 3 θα μπορούσε να έχει κερδίσει. Και στο Βόλο είναι η αλήθεια το Σάββατο. Με λίγη παραπάνω τύχη, λίγο μια φάση που θα καθόταν μέσα, θα μπορούσε να έχει πάρει 0-1 το παιχνίδι και να έφευγες. Δεν το έκανες όμως. Δεν είναι κάτι το οποίο εμένα μου κάνει εντύπωση. Να πω την αλήθεια. Το να καλύψεις πράγματα τα οποία είχες τα προηγούμενα χρόνια τόσο γρήγορα είναι κάτι πάρα πολύ δύσκολο. Ο ΠΑΟΚ θα χρειαστεί χρόνο, αυτή η ομάδα καινούρια. Τα καινούρια πρόσωπα που έχει επίσης θα χρειαστούν χρόνο μέχρι να προσαρμοστούν σε μια καινούρια ομάδα, να μπολιαστούν στη λογική αυτή τη καινούρια ομάδα, το τι θέλει να κάνει, να αποφασίσει η ίδια η ομάδα το τι θέλει να κάνει. Και αυτό είναι σημαντικό. Γιατί ξαναλέω ότι ο ΠΑΟΚ έχει ξεκινήσει τη σεζόν με πρώτο στόχο τον εξολογισμό του στο οικονομικό κομμάτι. Νομίζω ότι χωρίς να προκριθεί στους ομίλους Champions League θα έχει κάνει ένα πολύ σημαντικό βήμα. Αν καταφέρει να προκριθεί, θα έχει κάνει ένα τεράστιο βήμα για να εξορθολογιστεί οικονομικά. Αλλά αντιλαμβάνεστε ότι αυτός ο στόχος δεδομένη χρονική στιγμή είναι αυτός ο οποίος είναι πιο σημαντικός. Πώς το κάνουμε? Και για έναν τέτοιο στόχο μπορεί και να θυσιάσει 2 βαθμούς με το Βόλο, για παράδειγμα. Τους οποίους ο τέλος μπορεί και να τους κλαις. Ναι, μπορεί. Αλλά ξαναλέω ότι ο πρώτος στόχος, ο στόχος ο μεγάλος φέτος είναι αυτός. Ο εξορθολογισμός στο οικονομικό κομμάτι, που έχει και διάφορες θυσίες, για να το πω έτσι. Οπότε λοιπόν το μάτς Τετάρτης είναι αυτό το οποίο έχει το πολύ πολύ μεγάλο ενδιαφέρον για τη σεζόν γενικά του ΠΑΟΚ φέτος, παρότι είναι αρκετά νωρίς για αυτή. Μπορούμε να συζητήσουμε πάρα πολλά για αυτά που γίνανε στο Βόλο, για το εκτεταμένο rotation, το οποίο δεν είναι κάτι το οποίο μπορεί να κάνει εντύπωση. Έτσι. Δεν είναι κάτι που κάνει εντύπωση το συγκεκριμένο κομμάτι. Είναι κάτι το οποίο σε ένα βαθμό μπορεί να το θεωρήσει κάποιο και φυσιολογικό, το να κάνει αλλαγές. Θα πει κάποιο άλλο ότι έπρεπε να κάνει λιγότερες. Okay. Εγώ θα πω ότι στις αλλαγές που έκανε, ο ΠΑΟΚ ψαχνόταν ένα ημίχρονο στο πρώτο και στο δεύτερο, στο οποίο άρχισε να πιέζει, άρχισε να κάνει ευκαιρίες, άρχισε να πατάει λίγο καλύτερα. Εκεί μετά αυτή η κατάρα των 5 αλλαγών που. Okay, έχεις 5 αλλαγές, δεν νομίζω ότι να έχεις κάνει όλες. Όπως ο προπονητής αλλιώς το βλέπει εκείνη την ώρα, δεν έχει σημασία τι λες εσύ. Okay, εμείς εκ του αποτελέσματος κρίνουμε. Δεν μπορούμε να είμαστε εκείνη την ώρα μας στο μυαλό του προπονητή. Κρίνουμε βάσει αυτό το οποίο βλέπουμε. Και επειδή το έχουμε ξαναδεί να γίνεται, το κομμάτι των 5 αλλαγών ελάχιστα έχει βοηθήσει. Και ουσιαστικά ο ΠΑΟΚ εκείνη την ώρα που κάπου στο δεύτερο ημίχρονο στο Βόλο άρχισε να βρίσκει λίγο ρυθμό με εκείνη την ενδεκάδα που είχε διάφορους παίκτες που παίζαν πρώτη φορά όλοι μαζί. 2 εντελώς καινούριοι που ήταν με την ομάδα 2 μέρες. Παίκτες που παίξαν για πρώτη φορά στην ενδεκάδα, τον Ινούα, τον Περέιρα. Μια ενδεκάδα εντελώς έτσι πειραματική. Πάνω λοιπόν που αυτή η ενδεκάδα άρχισε να πιέζει, να έχει ένα καλό δεκάλεπτο τέταρτο, να έχει κάποιες ευκαιρίες για να βάλει ένα γκολ. Άρχισαν να γίνονται αλλαγές, έγιναν κάτω και χάθηκαν οι 2 βαθμοί σε ένα παιχνίδι που πάω όπως μας ενημέρωναν όλοι, θα περνούσε αέρα, έτσι. Είδαμε πόσο αέρα περνούσε. Δεν έπαιξε καθόλου κουτσιά σε αυτό το παιχνίδι από τους παίκτες του Βόλου, από τους παίκτες του ΠΑΟΚ. Και επίσης οι παίκτες του Βόλου δεν ήταν καθόλου από το 65-70 και μετά μόνιμα κάτω και ο προπονητής του σε κάθε φάση φώναζε φάουλ και προσπαθούσε από τον πάγκο σε ψυχώσει και πάρα πολύ καλά έκανε. Δεν το συζητάω αυτό. Το λέω σαν κάτι μικρό, το λέω για όλους αυτούς οι οποίοι μας λέγανε: εντάξει, τσιμέντο είναι το δίπλα παιδιά. Παίξτε τα σπίτια σας, θα περάσει ο ΠΑΟΚ και όλα αυτά. Το είδαμε. Έτσι. Ξαναλέω ότι έχει πολλά πράγματα στα οποία μπορούμε να μείνουμε αυτό το παιχνίδι, αλλά είναι τόσο σημαντικό το επόμενο και σε ένα μικρό χρονικό διάστημα το επόμενο ματς που έρχεται με την Κράσνοντα, στο οποίο νομίζω ότι χάνουμε το χρόνο μας, σωμαίνουμε στα του Βόλου. Και επειδή ό,τι και να γίνει την Τετάρτη, η επόμενη ζωή συνεχίζεται. Μετά ακολουθεί ένα παιχνίδι με τον Όφη και μετά από εκείνο το παιχνίδι με τον Όφη ακολουθεί η διακοπή που ουσιαστικά είναι σαν μια δεύτερη προετοιμασία για τις περισσότερες ομάδες. Αυτό το κομμάτι της διακοπής εκεί τον Οκτώβριο περίπου, που οι περισσότερες τέλος πάντων έχουν ξεκινήσει όπως έχουν ξεκινήσει σεζόν και σε αυτό το διάστημα εκεί τον Οκτώβριο δουλεύουν σε διάφορες αδυναμίες τέλος πάντων, τις οποίες μπορεί να έχουν βρει στο ξεκίνημα της σεζόν. Κάτι ανάλογο θα γίνει και τον ΠΑΟΚ στο κομμάτι των νέων παικτών.
του Περέιρα, του Νινούα, του Τσόλακ, του Ουαγγέ, αν θα έρθουν κι άλλοι, γιατί αυτό μπορεί να έχει επιρροή το τι θα κάνει στο παιχνίδι της Τετάρτης. Αλλά σε πρώτη φάση όλα επισκιάζονται από το μάτς Τετάρτης και γενικότερα από τον ευρωπαϊκό στόχο, τον οποίο έχει η ομάδα μέχρι τη στιγμή, γιατί ο ευρωπαϊκός στόχος συνδυάζεται και με τον οικονομικό στόχο που έχει τεθεί ουσιαστικά από την προηγούμενη σεζόν. Ότι από την επόμενη χρονιά ο ΠΑΟΚ αλλάζει τη λογική του στο κομμάτι της στρατηγικής του. Αυτό το οποίο βάζει πρώτο στόχο είναι ο οικονομικός εξασφαλισμός. Τα έχει πάει πολύ καλά μέχρι τώρα σε σχέση με πέρσι σε αυτό το κομμάτι. Και βέβαια έχει το πολύ πολύ μεγάλο κίνδυνο, το πολύ πολύ μεγάλο στόχο που δεν τον έχει πετύχει ποτέ ξανά, να βρεθεί στους ομίλους του Champions League. Περιμένουμε και τα νέα από την Krasnodar, που δεν νομίζω ότι θα προκύψει κάτι τόσο σοβαρό. Ουσιαστικά αύριο θα έχουμε μια εικόνα όσον αφορά τους παίκτες που έχουν ζητήματα για την Krasnodar, που είναι σημαντικοί και οι δύο, και ο Βάντερσον και ο Μπέρκ. Δεν είναι, ξέρω εγώ, Μπενφίκα ή Arsenal ή Ajax, ή Arsenal λέω, άντε καλά, η Krasnodar. Ναι, μεν έχει μια ομάδα η οποία την είδαμε και στο πρώτο μάτς που από τη μέση και μπροστά είναι καλή, έχει τα θέματα της στην άμυνα, αλλά δεν έχει και τόσες πολλές επιλογές. Δηλαδή το να της λείψει και ο Βάντερσον και ο Μπέργκ στον παιχνίδι Τετάρτης είναι απόλυτα σημαντικές. Ωστόσο, νομίζω ότι και οι δύο θα είναι με την αποστολή εδώ στη Θεσσαλονίκη. Ο Μπέργκ τραυματίστηκε στο παιχνίδι του Σαββάτου με τη Σότσι. Άλλο αυτό. Εμείς λέμε εδώ πέρα γιατί ο Φερέιρα έκανε τόσες αλλαγές στο μάτς του Βόλου. Στη Ρωσία γίνεται πολύ κουβέντα γιατί η Krasnodar έπαιξε με, ξέρω εγώ, 8-9 βασικούς με τη Σότσι. Δεν έκανε μεγάλο rotation ο προπονητής της και τραυματίστηκε ο Μπέργκ. Έτσι είναι το ποδόσφαιρο, παιδιά. Εγώ το έχω πει και πολλές φορές ότι ειδικά στο ξεκίνημα τη σεζόν πολλά πράγματα τα οποία κρίνονται είναι πάρα πολύ νωρίς για να κρίνονται, αλλά έτσι είναι η κατάσταση. Δηλαδή, ο ΠΑΟΚ παίζει Τετάρτη 25 εκατομμύρια ευρώ πάρα πολύ νωρίς μέσα στη σεζόν. Μπορεί να πει κανείς ότι ο ΠΑΟΚ αυτή τη στιγμή είναι έτοιμος? Εγώ δεν μπορώ να το πω. Οπότε λοιπόν, αντιλαμβάνεσαι ότι όταν μπαίνουν τέτοιες εξισώσεις μέσα με τόσα μεγάλα ποσά, παίζει κομμάτι και συγκυρία, παίζει κομμάτι και ένα λάθος που θα κάνεις και μπορεί να το πληρώσεις, ή ένα λάθος που κάνει ο αντίπαλος και θα το εκμεταλλευτείς, όλα αυτά. Ξαναλέω ότι αν η Krasnodar έχει ζήτημα σοβαρό και με τον Μπέργκ και με τον Βάντερσον, είναι πάρα πολύ σημαντικές απουσίες. Δεν ξέρω αν έχει, ή μάλλον είμαι σχεδόν σίγουρος ότι δεν έχει αντίστοιχες λύσεις από τον πάγκο της για το παιχνίδι της Τετάρτης. Αλλά νομίζω ότι οι Ρώσοι θα είναι εδώ αύριο και οι δύο θα προσπαθήσουν μέχρι τελευταία στιγμή να είναι διαθέσιμοι. Και νομίζω στο τέλος είτε έτσι είτε αλλιώς θα είναι διαθέσιμοι και οι δύο, και ο Μπέρκ και ο Βάντερσον για την Krasnodar. Αλλά περιμένουμε να το δούμε, το λέμε γιατί διαβάζουμε για τα ρεπορτάζ από τη Ρωσία. 0 ο Παναθηναϊκός, το έβαλε ο Μακέντα στο 26 στο παιχνίδι της Λάρισας με τον Παναθηναϊκό που διεξάγεται στο Αλκαζάρ. Ωραίο γκολ έβαλε ο Παναθηναϊκός, γύρισε την μπάλα, πήγε δεξιά, πήγε από τον άξονα, γύρισε η μπάλα από τα δεξιά στο Μακέντα και αυτός σχεδόν σε κενή αστία έκανε το 0-1 για την ομάδα του Παναθηναϊκού, παιχνίδι το οποίο κλείνει την τρίτη αγωνιστική, έτσι, της Super League. Και τον Παναθηναϊκό βέβαια δεύτερο μάτς και για τη Λάρισα. Αλλά οκ. Okay. 0-1 λοιπόν ο Παναθηναϊκός με τον Μακέντα. Αυτά και για την Krasnodar θα συζητήσουμε όλα αυτά στην πορεία. Θα κάνω μια κουβέντα και με το Στέργιο λίγο μετά για να δούμε ό,τι υπάρχει από το ρεπορτάζ. Και όχι μόνο αυτό καθ' αυτό για το παιχνίδι της Τετάρτης και όλα τα γύρω-γύρω. Αλλά είπαμε ότι ο ΠΑΟΚ, όλος ο οργανισμός του πια και τυπικά και από χθες και σήμερα ακόμη περισσότερο και αύριο ακόμη περισσότερο και η Τετάρτη 1000% είναι συγκεντρωμένος στο πολύ πολύ μεγάλο μάτς με την Krasnodar, το οποίο κρίνει πολλά πράγματα. Έτσι, και όπως ο ΠΑΟΚ έχει καταφέρει να έχει φτάσει εδώ, κάτι που δεν το περιμέναμε και πολύ, για να είμαστε ειλικρινείς. Έτσι. Πλέον έχει φτάσει στο τελικό σημείο για αυτό το μεγάλο μάτς. Λοιπόν, έχουμε να πούμε και για μπάσκετ κάποια πραγματάκια προς το τέλος της εκπομπής. Σταδιακά ξεκινάνε και τα άλλα αθλήματα και το handball και το volley, ξεκινά κάποια φιλικά. Μπαίνουμε σε φάση ξεκινήματος σεζόν και στις άλλες καταστάσεις. Για τον μπάσκετ θα έχουμε και να δούμε και άλλα πράγματα,
που έχουν να κάνουν με το ξεκίνημα της σεζόν, όχι μόνο για τον ΠΑΟΚ, γενικά για το πρωτάθλημα και το κύπελο. Γιατί ο ΠΑΟΚ έχει μπλέξει με τον Πανιόνιο και ο Πανιόνιος είναι το αναμετικό του πρωταθλήματος. Τέλος πάντων, λοιπόν, θα αναφερθούμε σε όλα αυτά στην πορεία της εκπομπής. Stoiximan.gr φυσικά είναι μαζί μας. Live καζίνο 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα, με ρουλέτα και blackjack για δυνατές συγκινήσεις και αμέτρητες στιγμές διασκέδασης. Όπου και αν είστε, φυσικά έχετε μαζί σας και το καζίνο σας. Με το Seri Application, το οποίο έχει επιστρέψει. Κάθε μήνα εσείς κάνετε τις προβλέψεις σας σε δεκάδες πρωταθλήματα και αθλήματα για να φτάσετε στο απόλυτο σερί και να κερδίσετε 100.000 ευρώ. Εκτός όμως από τις 100.000 ευρώ, μπορείτε να διεκδικήσετε πολλά ακόμα έπαθλα με βάση το μεγαλύτερο σερί που έχετε κάνει σε κάθε μήνα. Το mobile application του σερί είναι διαθέσιμο σε iOS και Android για όλους. Και βέβαια το stoiximan.gr κάνει το παιχνίδι σας καλύτερο με ολοκληρωμένο προϊόν, με cash out, live streaming στα μεγάλα πρωταθλήματα, ταχύτερες συναλλαγές, άμεσο customer service κάθε μέρα και πλούσιο παιχνίδι φυσικά σε στοίχημα και καζίνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο stoiximan.gr. Μαζί μας πάντα και το ΚΔΑΠ Ευκαρπίας. Μιλάμε για κάτι καινούριο, μιλάμε για κάτι διαφορετικό. Απευθύνεται στους γονείς που θέλετε το κάτι παραπάνω για το παιδί σας. Ενισχυτική διδασκαλία, χορός, μουσικοκινητική αγωγή, ρομποτική, οικαστικά, φιλαναγνωσία. Γενικά πάρα πολλές δραστηριότητες περιμένουν να χαρίσουν τα παιδιά σας αμέτρητες δημιουργικές στιγμές. 25 Μαρτίου 19 στην Ευκαρπία, 6972-230-121 τηλέφωνο επικοινωνίας και μέσω mail kdapevkarpias@gmail.com. Αυτά σαν μια πρώτη αναφορά στα της ημέρας και στην εισαγωγή. Έχουμε να πούμε αρκετά και με το Στέργιο στην πορεία και νομίζω ότι θα εστιάσουμε κυρίως στην Τετάρτη, γιατί εκεί είναι το πολύ πολύ μεγάλο μάτς και ο πολύ μεγάλος στόχος. Νομίζω θα έχουμε χρόνο να μείνουμε στο πρωτάθλημα μετά το μάτς Τετάρτης, ό,τι και να γίνει. Γιατί όλοι έχουμε στο μυαλό μας ότι ο ΠΑΟΚ θα περάσει. Πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας και το ενδεχόμενο ΠΑΟΚ να μην περάσει στο μάτς Τετάρτης. Και να μην γίνει άνω κάτω αν δεν περάσει. Να το έχουμε και αυτό στο μυαλό μας. Έτσι. Τι σήμερα που μιλάμε είναι 50-50 κατάσταση. Λοιπόν, πάμε τώρα στο πρώτο διάλειμμα και επιστρέφουμε σε λίγο. Εδώ μας επιστρέψαμε με δεύτερο κομμάτι της εκπομπής. Πάω 24 στον αθλητικό λίμπερο 107,4. Εδώ είμαστε μέχρι και τις 9. Πάμε τώρα να συζητήσουμε με τον Στέργιο Αναστασιάδη όλη την ποδοσφαιρική επικαιρότητα η οποία είναι στο προσκήνιο εν ώψη του αγώνα της Τετάρτης, βέβαια, που είναι ο πιο σημαντικός. Νομίζω ότι ο Στέργιος, όπως και εγώ, έχουμε ξεχάσει ήδη όσα γίνανε το Σάββατο. Στέργιο, καλή εβδομάδα, φίλε. Καλή εβδομάδα σε όλους. Σε μεγάλο βαθμό, ναι. Έτσι, εντελώς, όχι. Εντάξει. Okay. Και ναι. Το ίδιο θα κάναμε, Στέργιο, να πάω κέρδιζε και 0-2 για παράδειγμα, δεν είναι. Νομίζω ναι. Εντάξει. Νομίζω ναι, σε μεγάλο βαθμό, γιατί εντάξει, το μάτι είναι πολύ μεγάλο το μεθαυριανό. Σε περίπου 48 ώρες, για την ακρίβεια 50. Ναι. Οπότε και 0-2 να ήταν και 0-0 όπως είναι και 1-1, εντάξει, μένει στην άκρη. Ναι. Χωρίς να σβήνει τελώς, εντάξει, εγώ δεν μπορώ να το ζήσω τιμή μου. Όχι, δεν μπορείς να σβήνει, όπως και κανένα παιχνίδι νομίζω, φίλε, δεν μπορείς να το διαγράψεις τελώς, ό,τι και αν έχει γίνει. Απλά είναι έτσι τώρα το πρόγραμμα ακριβώς, ναι, και καλά το λες ότι είναι μια συνέχεια, απλά είναι έτσι το πρόγραμμα τώρα που το μάτς Τετάρτης είναι τελικός, φίλε, όπως και να το κάνουμε. Δεν μπορείς να ασχοληθείς με κάτι άλλο πέρα από αυτό. Όχι, απλώς εντάξει. Πρέπει να γίνεται και η κριτική στα καλά τα άσχημα. Φυσικά. Δηλαδή δεν βγάζει σοβαρότητα αν το Σάββατο το βράδυ λες τον προπονητή παλτό Τετάρτη που θα έρθει η πρόκριση. Καλά, ναι, εννοείται. Ο νέος προπονητής το Σάββατο με τον Όφη μας κούρασε, στάνει και. Ναι, δεν γίνεται, εντάξει. Ναι. Okay. Τα αφήνουμε για άλλους αυτούς γενικότερα, γιατί υπάρχουν τέτοιοι πάρα πολλοί. Όρεξη να έχεις. Σίγουρα είναι πίσω το παρελθόν. Okay. Άλλο που θα δούμε την Τετάρτη το βράδυ. Δεδομένο είναι αυτό, δεν το συζητάω καν. Το θέμα είναι να δούμε τι θα κάνει και η Κράσνονταρ. Γιατί εντάξει, ασφαλώς και νομιμοποιείται να έχει προσδοκίες για το παιχνίδι. Δύσκολο μάτς, απαιτητικό μάτς, σπουδαίο μάτς. Ελπίζουμε και ιστορικό μάτς. Όλοι. Να είναι και ιστορικό. Εντάξει, αυτό. Το αν θα είναι ιστορικό ή όχι, επαφείται στο αν θα έρθει η πρόκριση ή όχι, αποκλειστικά. Ναι. Το πώς θα έρθει δεν νομίζω να διαφέρει κανέναν. Okay, δεν πάει να έρθει και με 10 φάσεις της Κράσνονταρ και μία δικιά σου 1-0 και να περάσεις, νομίζω δεν διαφέρει κανέναν. Έχει να βρεθεί ο ΠΑΟΚ στο σημείο αυτό. Πρόκριση δεν έχει στο Champions League και αυτό θα είναι ιστορική μόνο εφόσον έρθει η πρόκριση. Εντάξει. Ευχάριστο
ότι και ο Βιτέρση και ο Πίζες Βαρ είναι ετοιμοπόλεμοι. Θα δούμε αν θα συμπεριληφθούν και οι δύο ή ο ένας ή και κανένας στην αποστολή. Θυμίζω 18 θα έχουμε μεθαύριο, 3 αλλαγές. Mm-hmm. Καλό αυτό θέλει με τις 3 αλλαγές. Ελπίζω να επιστρέψει στην Ελλάδα. Δεν. Καλό, καλό. Δεν. Ο ΠΑΟΚ δεν μπορεί να το διαχειριστεί. Και επίσης, δεν ξέρω γιατί. Δεν έχω παρακολουθήσει άλλες ομάδες. Μήπως έχει καμιά οδηγία ότι είναι υποχρεωτικό να κάνεις 5. Δηλαδή ότι πρέπει από τη στιγμή που κάνεις να κάνεις 5. Δεν ξέρω. Δεν ξέρω. Απλά προσθέθηκε ένα ακόμα παιχνίδι που ο ΠΑΟΚ δεν μπόρεσε να εκμεταλλευτεί προς όφελός του τις 5 αλλαγές. Μα τις περισσότερες φορές είναι προς. Του δημιουργεί περαιτέρω πρόβλημα όταν κάνει τις 5 αλλαγές παρά του λύνει ζητήματα. Ναι. Αλήθεια είναι αυτό. Οκ, okay, με τις 3 αλλαγές μας γίνει καλύτερο το αποτέλεσμα. Ναι, ρε φίλε, κράτα εκεί 3. Μια χαρά. Μια χαρά. Υπάρχουν φυσικά επιλογές για την 18άδα. Αν και νομίζω για την 11άδα τα πράγματα είναι λίγο πολύ ξεκάθαρα. Mm-hmm. Εντάξει, δηλαδή θα δούμε τον Ζήφκο Ζήφκοβιτς, Μιχαηλίδης, Βαρέλα και Ίκαστον ή Κρέσπο. Mm-hmm. Ένα από τους δύο. Mm-hmm. Ο Γιαννούλης στα αριστερά. Εγώ νομίζω Κρέσπο θα δούμε στα δεξιά. Τουλάχιστον η εμφάνιση του Ακέ, αν ήμουν ο προπονητής, δεν θα μου έδινε ερέθισμα για να βγάλω το Κρέσπο, που όντως είναι εκεί και δεν είναι μόνο το παρατσούκλι του αυτό, mm-hmm. για να βάλω τον Ακέ σε ένα τόσο σπουδαίο παιχνίδι. Mm-hmm. Έτσι νομίζω εγώ. Εντάξει, ο Σπάπ με τον Έλκα Τουρί εννοείται, ο Πέλκας εννοείται, ο Αντρέας Δίκοβης εννοείται και ο Τσόλακ εννοείται. Ναι. Έτσι mm-hmm. θα είναι η ενδεκάδα. Okay. Mm-hmm. Δεν νομίζω να υπάρχει δίλημα στα δεξιά. Θα δούμε και μέχρι μεθαύριο. Okay. Γεράνε όλα τα παιδιά μας. Σημαντικό πάντως που και ο Σβιντέρσκι και ο Πίσεσβαρ είναι ετοιμοπόλεμοι. Νομίζω ότι ο Σβιντέρσκι θα είναι σίγουρα στη 18άδα ως εναλλακτική επιλογή για την επίθεση. Ναι. Mm-hmm. Τώρα αν θα είναι ο Πίσεσβαρ, τι να σου πω, δεν ξέρω. Mm-hmm. Okay. Υπάρχει ένα θέμα να δούμε τι γίνεται με την Κράσνοντάρ, και θα έρθουν και δεν θα έρθουν. Mm-hmm. Εντάξει, γενικότερα υπάρχει μυστικοπάτε πολύ. Αλλά γενικότερα, το λέγα και το μεσημέρι, αυτές τις μέρες δηλαδή αναζητώντας σε καθημερινή βάση τι γίνεται στην Κράσνοντάρ, αν προκύπτει κάτι αξιοσημείωτο ή όχι. Γενικότερα έχουν άλλη προσέγγιση στη δημοσιογραφία μιας ομάδας, οι Ρώσοι. Ναι, αυτό είναι αλήθεια. Δηλαδή δεν είναι, ας πούμε, να διαβάσεις, άσε το site το επίσημο της Κράσνοντάρ που, δεν το λες και πηγή πληροφοριών. Mm-hmm. Αλλά γενικότερα τα 2-3 ή 4 μεγάλα Ρώσικα site που ασχολούνται με το ποδόσφαιρο, τον αθλητισμό γενικότερα, δεν είναι το στυλ ποιοι κάναν προπόνηση σήμερα, ποιος έλειπε, γιατί έλειπε, πότε θα επιστρέψει. Εντάξει, έχουν άλλη προσέγγιση. Ναι. Με την Μπενφίκα, ας πούμε, ήξερε τα πάντα, ρε παιδί μου. Mm-hmm. Έμπαινε στην Αμπόλα και λιγότερο στον Τζόγκο, εντάξει, αλλά στην Αμπόλα και είχε 20 θέματα. Τι έγινε στην προπόνηση, ποιος έκανε, ποιος δεν έκανε, τι είπε ο Ζεσούς, τι γίνεται, ποιοι θα έρθουν, ποιοι δεν θα έρθουν. Εντάξει, οι Ρώσοι γενικότερα έχουν άλλη προσέγγιση. Okay, οπότε περιμένουμε να δούμε ποιοι θα έρθουν στη Θεσσαλονίκη. Εντάξει, πάντως, δεδομένου υπάρχει ένα ζήτημα με τον Μπέρκ και με τον Βάντερσον. Δεν ξέρω αν θα είναι διαθέσιμη Τετάρτη. Εγώ νομίζω ότι θα είναι. Απλά από ό,τι καταλαβαίνω δεν θα είναι στο 100% ή δεν θα έχουν κάνει κάποια έτσι, πολύ σημαντική προετοιμασία. Αν δεν είναι, είναι θέμα. Αυτό έλεγα πριν για την Κράσνονταρ. Δεν είναι ομάδα Κράσνονταρ τύπου Μπενφίκα, ρε παιδί μου, ή τύπου Άγιαξ που να έχει πάρα πολλές επιλογές. Αν τις λείπουν αυτοί οι δύο μπροστά, έχει ζήτημα. Και είναι θέμα και του χαλάσε την χημεία, δηλαδή. Έτσι. Δηλαδή αυτό που είδαμε την περασμένη Τρίτη δεν είναι αποτέλεσμα μόνο της ποιότητας των ποδοσφαιριστών, είναι και θέμα χημείας. Έτσι. Σωστά. Του ομοιογένειας και συνήθειας μεταξύ των ποδοσφαιριστών. Σωστά. Δηλαδή δεν βγαίνουν, αυτές οι επιθέσεις δεν βγαίνουν να βάλεις δύο καινούριους, ακόμα και καλύτερους από τον Πέρ και από τον Πάντερσον σε ποιότητα. Yeah. Mm-hmm. Έτσι, είναι αποτέλεσμα επανάληψης δουλειάς, επανάληψης δουλειάς. Έτσι. Νομίζω ότι η Κράσνονταρ είναι ένα project που είναι στο δεύτερο, τρίτο χρόνο του ουσιαστικά. Που λειτουργεί. Ναι. Με αυτόν τον προπονητή, με αυτούς τους παίκτες και όλα αυτά. Έτσι. Και όντως είναι αυτό που λες, είναι κομμάτι συνοχής και χημίας. Γι' αυτό λέμε ότι αν λείψουν αυτοί οι δύο και οι δύο. Αν λείψουν και οι δύο, θα είναι σημαντικές απουσίες. Είναι πολύ σημαντικές απουσίες. Μπορεί αυτό να μειώνει τους κινδύνους που υπάρχουν για τον ΠΑΟΚ. Ναι, εκ των πραγμάτων είναι θεωρητικά το έργο πιο εύκολο. Mm-hmm. Εντάξει, γιατί πάρα πολλές φορές σε όλο γενικότερα το πάσμα του αθλητισμού έχουν προκύψει από το πουθενά ποδοσφαιριστές και κάνουν τη ζημιά. Ναι. Αν ήμασταν τώρα σε ραδιόφωνο της Τουρκίας, θα λέγαμε μας έκανε τη ζημιά ο Τζόλης. Ποιος τον ήξερε. Mm-hmm. Καλά, ούτε εμείς που λέει ο λόγος. Mm-hmm. Σε επίπεδο πρώτης ομάδας. Ναι. Εντάξει, αλλά αν θα λείψουν δύο παίκτες
όπως ο Πέρτ και ο Πάτερσον ή έναν τελείο, καλό θα είναι για τον ΠΑΟΚ, άσχημο δεν θα είναι. Mm-hmm. Εγώ νομίζω ότι και οι δύο θα ταξιδέψουν και απλά θα περιμένουμε γύρω στις 8-8 και κάτι να δούμε σε πρώτη φάση από το site της UEFA ποιοι θα είναι στην 18 και ποιοι όχι. Mm-hmm. Εντάξει. Mm-hmm. Αλλά το ότι εκ των πραγμάτων και να αγωνιστούν δεν είναι στο 100% όπως πολύ σωστά είπες και αυτό είναι καλό για τον ΠΑΟΚ. Mm-hmm. Εντάξει. Mm-hmm. Πάντως, εμείς δεν κρύβουμε την κατάσταση του Μπέρ και του Βάντερσον και των υπολείπων. Δεν νομίζουν κάποιους τα ξέρουμε και θέλουμε να δημιουργούμε ίντρικα και αγωνία μέσα στο ιστοσελίδι του ΠΑΟΚ 24. Ναι. Εντάξει. Οπότε αύριο τα σπουδαία, okay, σημαντική μέρα, αλλά μπροστά στη μεθαυριανή, Νίκο, είναι το τίποτα. Δηλαδή, συνεντεύξεις τύπου και όλα αυτά. Αλλά εντάξει, okay, θα έχει ψωμί, θα έχει δουλειά, θα έχει και ειδήσεις, αλλά όλα τα λεφτά, κυριολεκτικά και μεταφορικά, είναι το βράδυ της Τετάρτης στις 10. Ναι. Κυριολεκτικά όλα τα λεφτά. Όντως. Και κυριολεκτικά είναι όλα τα λεφτά. Ναι, ναι, όντως. Μιλάμε για 26 εκατομμύρια εγγυημένα για τον ΠΑΟΚ. Ναι. Και μετά, αν τυχόν κάνει ένα καλό σενάριο, θα σου πω εγώ, 2 νίκες και 9 ισοπαλία. Εντάξει, μπορεί να είμαι λίγο παραπάνω αισιόδοξο, γιατί δεν ξέρουμε καν τη σύνδεση του ομίλου, αν με το καλό, αν το καλό περάσει ο ΠΑΟΚ. 2 νίκες, 1 ισοπαλία είναι κοντά στα 7 εκατομμύρια. Ναι. Τι ωραία. Τόσα είναι και για την Ευρωλίγκα, νομίζω, για τις ομάδες, γενικότερα και στο μπάσκετ. Πού ρε, 7 σύνολο εννοείς, τι, για όλες. Για όλες, έχω. Όχι, εντάξει, παραπάνω, εντάξει, παραπάνω. Κάτι παραπάνω. Για πες. Αυτό το οποίο θα ήθελα να σε ρωτήσω είναι ότι κάναμε πριν κουβέντα για τον Μπέργκ, ας πούμε, για παράδειγμα, και τον Βάντερσον. Είχε απόλυτη κράχνο, ρε παιδί μου, στη Ρωσία. Έκανε 2-3 αλλαγές ο προπονητής της. Τρώει μπινελίκη γιατί έκανε λίγες αλλαγές και ήρθε και ο τραυματισμός του Μπέργκ. Και εμείς κάνουμε κουβέντα γιατί ο Φερέρ έκανε 7 αλλαγές, για παράδειγμα, και δεν έβαλε τον Γιαννούλη και δεν έβαλε, ξέρω εγώ, και τον Ζίβκοβιτς, δεν έβαλε και τον Ελκαντουρί, τον Σβάπ και όλους αυτούς. Και λέω ότι. Κοίταξε, η διαφορά ποια είναι, ότι πρέπει να συγκρίνουμε ίδιες καταστάσεις. Δηλαδή, ανοίγω μια πολύ μικρή παράδειγμα. Βλέπω, ας πούμε, μια επιχειρηματολογία και η Bayern έχασε 4-1 και τι έγινε, παιδιά, δεν είναι ίδια τα πράγματα. Εντάξει. Δηλαδή, μην συγκρίνουμε μια γκέλα της Bayern, μια γκέλα του ΠΑΟΚ, γιατί η Bayern μπορεί να κάνει γκέλα μετά από 2 χρόνια. Και στο ενδιάμεσο να πάρει 2 πρωταθλήματα, 2 κυπέλα και 2 Champions League. Εντάξει. Mm-hmm. Ούτε η ήττα της Manchester City είναι απόδειξη ότι τα πάντα μπορούν να συμβούν σε ένα παιχνίδι. Ο ΠΑΟΚ έπρεπε στον πόλο να κερδίσει. Και αν το πάρουμε και συγκριτικά ποια είναι η Σότση και ποια είναι ο Βόλος, η Σότση είναι μια πολύ καλή ομάδα της Ρωσίας, παρότι δεν είναι από τις πλέον εμπορικές, αλλά είναι στην τέταρτη θέση. Mm-hmm. Άρα κάτι καλό κάνει η Σότση. Δηλαδή το παιχνίδι της Κράσνοντας σε βαθμό δυσκολία σε σχέση με αυτό του ΠΑΟΚ ήταν πολύ μεγαλύτερο στο βαθμό δυσκολίας. Λέω τώρα εγώ, εντάξει. Mm-hmm. Δηλαδή δεν έπαιξε με τον ουραγό της Ρώσικης Premier League που είχε σε 9 μάτια ένα βαθμό και έχει φάει 90 γκολ και δεν μπορούσε να κερδίσει. Εντάξει. Αλλά σίγουρα εντάξει. Είναι κοινά αποδεικτό ότι το αποτέλεσμα κρίνει ένα προπονητή. Εντάξει, ναι. Και όταν ο φίλος της Κράσου να βλέπει την ομάδα να είναι στην 7η-8η θέση του πίνακα και αυτό θέλει νίκη. Θέλει να είναι μέσα στην τριάδα, τετράδα. Ξέρω εγώ ποιος είναι ο στόχος. Mm-hmm. Δεν ξέρω και καλά τις ισορροπίες φέτος του Ρώσικου πρωταθλήματος. Ναι. Εντάξει. Εγώ νομίζω ότι θα μπορούσε να κάνει ο Μουσάεφ 2 αλλαγές περισσότερες και να κάνει και ο Φερέρα 2 αλλαγές λιγότερες. Εντάξει, κάπου στη μέση είναι αλήθεια στο μυαλό μου για τους δύο. Ναι. Οκ. Okay. Προφανώς και δεν χάθηκε τίποτα για την Κράσνοντας, όπως δεν χάθηκε για τον ΠΑΟΚ, αλλά εντάξει, ειδικά κάθε απώλεια στη Σούπερ Λίγκα κοστίζει διπλά. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Mm-hmm. Εντάξει, και σε υποχρεώνει για να το κλείσουμε τα του ελληνικού πρωταθλήματος, τέτοιες απώλειες σε υποχρεώνουν να πάρεις νίκες στα ντέρμπι και εκτός έδρας. Ναι. Ασφαλώς και οι 4 βαθμοί, αν υποθέσουμε ότι ο Ολυμπιακός δεν είναι σίγουρο ότι θα κερδίσει την ΑΕΚ, γιατί να είμαστε το Δεκέμβριο, καλύπτονται. Αλλά σου προσθέτει άγχος, δηλαδή ο ΠΑΟΚ θα πάει μετά τη διακοπή και μετά το μάτι με τον Όφη να παίξει με την ΑΕΚ. Αυτό το μείον 4 τον υποχρεώνει να πάρει το διπλό, ενώ αν είχε τους 4 βαθμούς στη συγκομιδή του, η ισοπαλία θα ήταν μια χαρά. Κατάλαβες. Mm-hmm. Ναι. Σου προ...
προσθέτει πίεση, σου προσθέτει άγχος, οκ. Ασφαλώς και καλύπτεται, τέλος πάντων δεν χάλασε ο κόσμος, οκ. Το διακύβευμα, το λέμε εδώ και πάρα πολλές μέρες, είναι πολύ μεγαλύτερο την Τετάρτη. Και εγώ αυτό θα έκανα που έκανε ο Φερέρα πάνω κάτω, απλώς δεν θα έκανα 7 αλλαγές, θα έκανα 5. Ναι. Mm-hmm. Μπορεί να έβαζα τον Γιαννούλη από το ξεκίνημα ή τον Ζίβκοβιτς από το ξεκίνημα και να τον έβγαζα στο 60. Mm-hmm. Αυτό ήταν το μάτς καθαρισμένο υπέρ μου. Θα μου πεις υπάρχει εγγύηση, το μάτς ήταν καθαρισμένο, όχι. Αλλά θα ήταν καλύτερο στο ξεκίνημα ο ΠΑΟΚ να μην είχε 7 αλλαγές, να είχε 4-5. Ναι. Εντάξει. Ναι. Mm-hmm. Τέλος πάντων, δεν γυρνάει ο χρόνος πίσω. Δεν ξέρω και πώς θα προσεγγίσει ο ΠΑΟΚ τη σεζόν εάν με το καλό προκριθεί την Τετάρτη, και λέω δεν το ξέρω γιατί δεν ξέρουμε και ποια θα είναι η ενίσχυση, Νίκο. Νομίζω ότι αυτό έχει να κάνει, ρε φίλε, και με το σε ποια διοργάνωση από τους δύο θα είσαι. Ναι, είδα, αν με το καλό προκριθεί ο ΠΑΟΚ, σίγουρα θα αποκτηθούν 2 με 3 παίκτες. Mm-hmm. Εντάξει. Αλλά το ρόστερο όπως είναι, δεν βγάζει 2 διοργανώσεις. Δεν βγάζει και ασφαλώς, τουλάχιστον η δική μου προσέγγιση, μπορεί να είναι και λάθος, εγώ θα έδινα, αφού περάσει ο ΠΑΟΚ, μεγαλύτερη βαρύτητα στο ελληνικό πρωτάθλημα. Και όχι στο Champions League, που ο ΠΑΟΚ δεν μπορεί να κάνει και πορεία, βάσει της λογικής φέτος τουλάχιστον. Mm-hmm. Εντάξει, δηλαδή αν δεις και τις ομάδες που παρτίζουν τα γκρουπ μέχρι τώρα, το έργο του ΠΑΟΚ θα είναι πάρα πολύ δύσκολο. Απλώς για να είσαι, Νίκο, και να είσαι τον κόσμο αυτό και του χρόνου και το επόμενο χρόνο, πρέπει να είσαι στην Ελλάδα πρώτος, μέχρι να αλλάξουν τα δεδομένα. Mm-hmm. Μπορεί να κάνει τέτοιες καλή πορεία ο ΠΑΟΚ, Ολυμπιακός και η ΑΕ και με την επόμενη χρονιά να ξαναβγάζουμε 2 στο Champions League, 2 στο Europa League και 1 στο Conference. Mm-hmm. Ναι, αλλά μέχρι να γίνει αυτό, ο δευτεραθλητής θα παίζει στο Conference League. Άρα δεν θα υπάρχει του χρόνου όλο αυτό. Η πορεία, η προσμονή να μπει στους ομίλους. Ναι. Mm-hmm. Και αν τώρα με ακούει κάποιος και λέει τι μας νοιάζει, ρε φίλε, εμένα με νοιάζει να πούμε στους ομίλους, ας μου πει το ίδιο, ας πούμε, το μήνα Μάρτιο-Απρίλιο ή του χρόνου τον Ιούλιο. Εντάξει, είναι όλα στον αθλητισμό συνέχεια. Πρέπει να είσαι σε κάθε αγώνα εκεί. Έτσι είναι. Απλά πρέπει να καταλαβαίνουμε κιόλας πολλές φορές όλοι ότι όταν μια ομάδα έχει τόσες αλλαγές, τόσα καινούργια πρόσωπα, όταν άμα θέλεις και στο κομμάτι των αλλαγών, μπορεί να έχει χάσει από τη φάση λίγο σε προσωπικότητα. Δεν ξέρω στην πορεία πώς θα είναι, αλλά τώρα στην αρχή που μιλάμε, μπορεί το κομμάτι της προσωπικότητα να της λείπει λίγο παραπάνω. Θα έχει και απώλειες, ρε φίλε. Και είναι αυτό το οποίο είπες και εσύ, ότι το ρόστερ του ΠΑΟΚ τώρα, έτσι όπως είναι, είναι πολύ δύσκολο να τα βγάλει πέρα με παιχνίδια και πολύ απαιτητικά ευρωπαϊκά, ξέρω εγώ, μέσα στην πορεία της σεζόν. Ειδικά αν μιλάμε και για Champions League. Έτσι. Μα ναι, ας πω κάτι. Όταν ακόμα το backup του Γιαννούνι, ο Νίλσεν Περέιρα, θα χρειαστεί χρόνο το παιδί, εντάξει. 21 χρονών είναι, Νορβηγία. Είναι πρώτος του μήνα, ας πούμε, μακριά από τους δικούς του, από τη χώρα του, δεν είναι εύκολο. Mm-hmm. Άρα λοιπόν, το προσέξει το Γιαννούλη σαν κόρνο φθαρμού. Mm-hmm. Άρα δεν τον βάζεις με το Βόλο σωστά για να τον βάλεις με την Κράσνοντα. Δεν υπάρχει αντικαταστάτη. Mm-hmm. Σβάφκα του Ρή το ίδιο. Οκ, okay, δεν ξέρω Νινούα σε ένα-δύο χρόνια πώς μπορεί να εξελιχθεί, αλλά τώρα δεν μπορεί να γεμίσει τα παπούτσια του ΣΒΑΠ που λένε και οι φίλοι μας στη Πασχετική, στο NBA. Τι να κάνουμε. Μπορεί να τα γεμίσει του ΣΒΑΠ του Ελκαντουρί. Ναι. Θα μου πεις, είναι ιδανικό που πάω και το ΣΒΑΠ του Ελκαντουρί σαν κορυφαίος και αντικατάσταση. Όχι, δεν είναι. Εντάξει, για μένα θα έπρεπε ο ΠΑΟΚ να έχει ήδη ακόμα ένα καλύτερο από τους δύο και να υπάρχει και ένας από τους δύο σαν εναλλακτική λύση. Αλλά εγώ ωραία τα λέω, αλλά είναι και το θέμα το οικονομικό που ο ΠΑΟΚ θέλει να μπει για να το λύσει. Ναι. Ελπίζουμε όλοι μια και καλή. Mm-hmm. Είναι μια αλληλουχία γεγονότων που εντάξει, δηλαδή υπάρχει μεν, υπάρχει και δε. Ναι. Σωστά. Όχι, δηλαδή δεν νομίζω εγώ να ανήκει ο ΠΑΟΚ την ευχαίρεια και δεν είχε το βραχνά του Financial Fair Play να μην υπήρχε τώρα ένας κεντρικός χαφ καλύτερος από τον Σβάπιο Νανικαδουρή. Θα υπήρχε νομίζω. Mm-hmm. Ή τουλάχιστον ένας ακόμα εισάξιος να μην πιάνει την καρδιά μας σαν τυχόν τραυματιστή ο Σβάπιο Νανικαδουρή. Οκ. Είναι θέματα που θα λυθούν άμεσα κιόλας, αν όλα πάνε καλά. Απλά είναι μια σειρά αγώνων που εντάξει πέφτει όλο το βάρος στην Ευρώπη. Σωστά, ναι. Νομίζω, απλώς έχω μία ένσταση και δύο αν θέλεις με
τις αλλαγές του Φερέιρα και γενικότερα στη συνέχεια το ότι δεν έχει πείσει ακόμα ότι μπορεί να διαχειριστεί ένα ρόστερ όπως πρέπει να το διαχειριστεί. Mm-hmm. Εμένα εκείνη το θέμα μου, κατάλαβες. Mm-hmm. Δηλαδή πέρσι δεν παρέδωσε μαθήματα διαχείρισης ρόστερ. Mm-hmm. Okay. Και αν πει κάποιος, κάτσε ρε φίλε, έχει βγάλει η Μιχαηλίδη, Τζόλι, δεν έχει βγάλει τίποτα. Τους έβαλε από τον κορονοϊό και μετά από ανάγκη. Δεν τους είχε στο rotation πριν τον κορονοϊό. Και μπορεί να δεν υπήρχε κορονοϊός να έχει μία συμμετοχή ο Μιχαηλίδης και μηδέν ο Τζόλις. Δεν το ξέρουμε. Σωστά. Okay. Mm-hmm. Είναι το ίδιο παράδειγμα ότι ο Μπόλον έβγαλε το Σταφυλίδη. Δηλαδή γελάνε και τα πλακάκια. Ότι έβγαλε ο Μπόλον το Σταφυλίδη. Τον έβαλε μια φορά με την Τότενα, α πούμε. Ναι. Βασικός στις εθνικές, στις μικρές, ότι πολύ ξέρουμε ποιος είναι ο Σταφυλίδης. Το ότι έχει δώσει πόντους στα παιδιά αυτά, σαφώς και το πιστώνει το Φερέιρα. Δεν το συζητάμε. Αν θέλουμε να είμαστε δίκαιοι, πρέπει να καταγράφουμε και τα καλά του Πορτογάλου. Έχει δώσει εμπειρία και πόντους και υπεραξία και στον Τζόλι και στον Κούτσια και στον Μιχαηλίδη και στον Μιχάη ακόμα, οκ. Okay. Αλλά όταν μια απόφαση περιέχει ρίσκο, το ρίσκο σημαίνει ότι μπορεί τα πράγματα να μην του κάτσουν όπως θέλεις, όπως έγινε με τον Ατρόμητο και όπως έγινε με τον Βόλο. Mm-hmm. Βγήκε το ρίσκο ή θα βγει σε άλλους αγώνες. Εντάξει, αλλά ξαναλέω για να το κλείσουμε, δεν με έχει πει σε εμένα ακόμα ο Φερέιρα ότι μπορεί να διαχειριστεί το ρόστερ και να πάρει από αυτό το 100%. Mm-hmm. Εντάξει, και σύν τις άλλες φέτος δεν θα έχει παίκτες που είτε σωστά είτε λαθασμένα είτε στο μυαλό του είτε κατά κοινή ομολογία του είναι βαρύδια. Γιατί καταλαβαίνουμε ότι θυμάσαι που το λέγαμε ότι ίσως υποσυνείδητα ή και συνειδητά μάλλον θεωρεί ότι ο Φερέιρα δεν στηρίχθηκε από κάποιους παίκτες πέρσι. Εντάξει, δεν ξέρω αν του είχε κατατάξει σε παίκτες του Λουτσέσκου ή απλά σε παίκτες που δεν δέθηκαν μαζί του. Ένας προς έναν σιγά σιγά αποτελούν παρελθόν, αλλά λοιπόν η φετινή ομάδα είναι του Φερέιρα. Εκτός να περιμένει κάποιος να φύγουν και 25 του Λουτσέσκου για να μπορεί να πει ο Φερέιρα ότι η ομάδα είναι δικιά μου. Ναι. Δεν γίνεται αυτά, εντάξει. Mm-hmm. Η ομάδα είναι 100% του Φερέιρα. Και προετοιμασία έκανε αυτός φέτος, εντάξει. Και mm-hmm. τους παίκτες που δεν ήθελε είτε έχουν πολιθεί είτε είναι στο περιθώριο, όπως είναι ο Ζαμπά και ο Μάτος. Okay, άρα λοιπόν περιμένω εγώ τουλάχιστον από τον Φερέιρα να διαχειριστεί καλύτερα το ρόστερ. Αυτή η κουβέντα είναι άσχετη με την κουβέντα της Τετάρτης, εντάξει. Τετάρτης είναι ένα μάτς μεγάλο που okay, έχει πέσει όλος ο οργανισμός εκεί πάνω. Και επίσης έλεγα το μεσημέρι, επειδή κάνει φορά δεν ξέρουμε όλες τις παραμέτρους. Mm-hmm. Εντάξει, και όποιος λέει ότι τις ξέρει, απλά λέει ψέματα ή νομίζω ότι τις ξέρει, μπορεί να βάλεις εσύ το χέρι στη φωτιά ότι δεν υπήρχε επικοινωνία του Ιβάν Σαββίδη με τον Φερέιρα και τον είπε ποιος Βόλος τώρα θέλουμε να περάσουμε Τετάρτη οπωσδήποτε για το καλό του κλαμπ. Εντάξει, δεν ξέρω αν ήταν ακριβώς ο Ιβάν Σαββίδης όπως το λες και εσύ, αλλά μπορεί ναι, να είναι γενική ρε παιδί μου, ναι, στρατηγική ας πούμε για αυτό το παιχνίδι ενώπιση Τετάρτης. Ναι. Ότι απέλει, κοίταξε όλο το μυαλό μας και η προσπάθεια πρέπει να γίνει Τετάρτη. Ναι. Ας το Βόλο, θα το καλύψουμε, δηλαδή μη μαθάς. Ναι. Δεν θα σου πούμε τίποτα αν έρθει μια γκέλα. Mm-hmm. Που γκέλα μπορούσε να μην έρθει, εντάξει. Φυσικά. Έκανα πάω τις ευκαιρίες του. Mm-hmm. Δηλαδή δεν ήταν μια ομάδα που περιφέροντα στο γήπεδο σαν την άλλη Κατάρα και δεν έκανε καμία τελική προσπάθεια και δεν έκανε τίποτα. Mm. Έγινε η προσπάθεια, οκ, okay, οι φάσεις γίνανε. Και νομίζω ότι αν δεν είχε τις 5 αλλαγές και είχε 2 για παράδειγμα ή 3, μπορεί και να το κέφτιζε το παιχνίδι. Γιατί νομίζω ότι εκεί οι 5 αλλαγές ήταν όπως τόσο εύκολο. Ναι, 5, ναι. 7 είχε, 7. Ναι. Όχι, όχι, λέω για τις αλλαγές του δεύτερου ημιχρόνου, έτσι. Δεν λέω για το rotation. Ναι, τέλος πάντων, οκ. Εντάξει. Άρα λοιπόν, το αφήνουμε στην άκρη. Εγώ νομίζω ότι υπάρχει θετική ενέργεια από όλους. Εντάξει, και από τον κόσμο ακόμα. Mm-hmm. Και να σταματήσουν ορισμένοι, αν κάποιος εκφράζει κάτι άλλο, να τους πέφτουνε. Ναι. Εντάξει, εγώ έχω κουραστεί να διαβάζω ότι εσύ δεν είσαι πάω και είμαι εγώ. Παιδιά, δεν πάει έτσι. Ναι. Εντάξει, η κριτική ποτέ δεν έβλεψε κανέναν, εκτός και αν, αστεράκι, ξεφύγει ο άλλος στα όρια. Και αρχίζει και βρίζει κόσμο. Εκεί τρελαίνομαι εγώ. Ναι. Mm-hmm. Δηλαδή, αν κάποιος πει ότι ρε παιδιά, δεν είμαι σίγουρος για το Φερέιρα, θα πρέπει να την πέσουμε, ας πούμε, όλοι και την αυτά που γράφεις και αυτό. Εντάξει, οκ. Εντάξει, αυτά γινόντουσαν εντυπώς στην Γερμανία ή στη Ρωσία τα παλιά χρόνια. Ναι. Εγώ αυτή τη άποψη είμαι. Mm-hmm. Και κριτική να υπάρχει και σκληρή κριτική να υπάρχει, δεν κατάλαβα. Και από εμάς, από τους οπαδούς και από την ομάδα την ίδια. Mm-hmm. Αρχίζει να μην περνάει ένα όριο που λέγεται, εντάξει,
Μετά πάμε σε άλλες κατηγορίες ανθρώπων που έχουν ψυχολογικά και τα βγάζουν σε ένα πληκτρολόγιο. Ναι. Το να βρίζεις τον έναν, να βρίζεις τον άλλο, να βγάζεις ζήλια, να βγάζεις ας πούμε κακία. Εντάξει, τέλος πάντων, ξαναγυρνάμε σε αυτό κακώς. Υπάρχει πολύ γενικότερα έτσι, κακία στο διαδίκτυο. Έχει λίγο σκοτεινιάσει ο κόσμος, νομίζω. Τέλος πάντων, το παιχνίδι είναι πολύ μεγάλο. Η ομάδα νομίζω θα είναι έτοιμη από όλες τις απόψεις. Να μην υπάρχουν ούτε προβλήματα αύριο, να υπάρχουν μόνο έτσι ευχάριστα, να είναι όλοι παίκτες στη διάθεση του Αμπέλ Φερέιρα. Νομίζω έχει, ξαναλέω, και επιλογές για τη 18άδα. Νομίζω θα είναι μια χαρά 18άδα. Τώρα το πώς θα εξελιχθεί το παιχνίδι, ασφαλώς, Νίκο, δεν το ξέρει κανένας. Αλλά είναι ένα μάτι στα όρια. Mm-hmm. Πολύ στα όρια κιόλας. Mm-hmm. Προηγήσε, αλλά πρέπει πάλι να είσαι προσεκτικός, να μην σοφαριστείς και πάει ξανά το σκορ πρόκριση στην Κράσνοντάρ. Πρέπει να είσαι εκεί 94 λεπτά. Κυριολεξία. Είναι ένα μάτς που θα φέρει εκατομμύρια στο σύλλογο, θα φτιάξει καριέρες για όλους τους ποδοσφαιριστές. Και νομίζω, φίλε, και νομίζω ότι θα δώσει τεράστια χαρά στον κόσμο που το αξίζει 100% με αυτές τις πίκρες που έχει γνωρίσει στο Champions League. Άλλες φορές με υπετιότητα και της ομάδας, όπως παλιά θυμάσαι. Με ναι. Την Μακάβη, εντάξει. Mm-hmm. Είτε λόγω ανεκδίκητων διαιτητών όπως του Άγγλου στο Άμστερνταμ, είτε όλα αυτά μαζί, και ο ΠΑΟΚ, νομίζω και ο κόσμος αξίζει να δει την ομάδα στο ομίλους του Champions League. Και απλώς θα το ξαναπώ, θα μου πεις τώρα, ας πει μια ομάδα και το βλέπουμε, συμφωνώ. Απλώς αν λέω την κουβέντα την ανοίξουμε, θα δούμε ότι θα πρέπει αυτό να αποτελέσει η αρχή για κάτι καλό, και όχι απλά η αρχή και μετά πάλι από 10 χρόνια. Είναι δύσκολο το όλο εγχείρημα, αλλά ο ΠΑΟΚ έχει ό,τι νομίζω ότι χρειάζεται. Και δυνατό μεγαλομέτωχο έχει, και τεχνογνωσία έχουν αποκτήσει οι της ομάδας μετά από τόσα χρόνια. Mm-hmm. Εντάξει. Αυτά σε πρώτη φάση. Έχουμε την αποχώρηση του Άρντα. Δεν έχουμε χρόνο για να πιάσω τον Αιγύπτιο Νίκο, πραγματικά. Εντάξει, καλή πτυχία να έχει. Και δεν το λέω ούτε ειρωνικά ούτε τίποτα, mm-hmm. γερός να είναι. Mm-hmm. Το μόνο που είχε δίκιο είναι ότι γιατί μου ανανέωσαν το συμβόλαιο. Ναι. Εντάξει, έχει ένα δίκιο. Mm-hmm. Λέει ρε φίλε, δεν με θέλεις. Μη με ανανεώνεις, να σκοτώ να φύγω. Όλα τα υπόλοιπα που είπε, εντάξει, είναι για γέλια. Ναι. Εντάξει, mm-hmm. ότι με θέλουν να με ξοτώσουν, να με πολεμήσουν και αυτό. Εντάξει, άστο. Ευχαριστούμε άμερο, δηλαδή. Μόνο ο Άρντα αυτή που δεν βοήθησε τον ΠΑΟΚ, κανένας άλλος. Εντάξει, mm-hmm. δεν γίνεται να φταίνουν όλοι οι προπονητές και να τον έχουν όλοι στον τάκο. Και ο Φερέιρα και ο Λουτσέσκο και όποιος πέρασε τα τελευταία χρόνια όσο ήταν ο Άμρα. Λάθος επιλογή από την αρχή. Το έχουμε ξανακουβεντιάσει, Νίκο. Πίστεψαν οι άνθρωποι του ΠΑΟΚ και τότε ο Ζήτης Βρίζας ότι νεαρός είναι, θα βάλει μυαλό. Ο άνθρωπος δεν αλλάζει όμως. Εντάξει, δεν ξέρω τώρα αν. Είναι μια ζημιογόνα επένδυση. Οκ, γίνονται και αυτά. Καιρός να είναι και καλή επιτυχία στο Βόλο. Τώρα αν θέλει του χρόνου να πάρει σε κάποια άλλη ομάδα και εδώ τις υπόλοιπες ενδεχομένως, καλά θα εξηγηθεί και καλή επιτυχία να έχει και ο Άμρ. Εντάξει, ελπίζω να μην μας ξαναπασχολήσει. Αν και τους είπε στο επανειδήν, δεν νομίζω να χρειάζεται. Επανειδήν, εντάξει. Mm-hmm. Θα δούμε και με το Βιερίνια που μάλλον θα συναντήσει ξανά το Λουτσέσκο. Αλλά ξέρεις, είναι όλα θέματα που πραγματικά ακόμα και αυτό που τα λέω οχρεούν μπροστά στο μάτι Τετάρτη και τον Πάο. Ακόμα και αυτό το Βιερίνια υπάρχει, ούτε ο Βιερίνια, ούτε ο Άρντα, ούτε ο ένας, ούτε ο άλλος, τίποτα. Mm-hmm. Υπάρχει μόνο η πρόκριση. Επίσης η λέξη κρίμα είναι πολύ μικρή να αποτυπώσει το συνέστημα που νιώθω γιατί να μην είναι τουμπακατάμιστη. Ναι. Το νιώθω σε κάθε παιχνίδι, αλλά είναι παιχνίδια ιστορικά που πραγματικά εντάξει. Mm-hmm. Δεν ξέρω πότε θα τελειώσει αυτό το θέμα. Σιγά σιγά γυρνάει ο κόσμος στο γήπεδο. Τι να πω, μακάρι να πάνε όλα καλά την Τετάρτη και στους ομίλους να δούμε κάτι άλλο από την UEFA. Ναι. Έστω στο 20-30 μέχρι να βρεθεί αυτό το περιβόητο εμβόλιο. Mm-hmm. Mm-hmm. Μάλιστα. Ωραία. Αυτά, κάτι άλλο δεν νομίζω να. Ωραία, αύριο στις 2 Φερέιρα, σωστά, με παίχτη του ΠΑΟ και στις 6.
6.30 η Ρώση, ναι. 2 η ώρα ο Αμπέλ Περέιρα και 6 η ώρα ο Μουράτ Μουσάεφ με ένα παίκτη της Κράσνοντα. 6.30. 7 η ώρα προπόνηση της Κράσνοντα, 10 η ώρα το πρωί με την Αυγή, 9 μεσημβρία ο ΠΑΟΚ. Ωραία, ωραία Στέργιο, να είσαι καλά φίλε μου, να είσαι καλά. Καλή καλό σου βράδυ, να είσαι καλά. Λοιπόν, αυτά από τον Στέργιο Αναστασιάδη. Όσον αφορά το κομμάτι του ρεπορτάζ εν ώψη του μεγάλου αγώνα που έχει Τετάρτη, πάμε διάλειμμα και επιστρέφουμε σε λίγο για το τελευταίο κομμάτι της εκπομπής και να πούμε περισσότερα. Λοιπόν, εδώ είμαστε, επιστρέψαμε τελευταίο κομμάτι της εκπομπής. Πάω 24 στον αθλητικό Λίμπερο 107,4 εδώ μέχρι και τις 9 για λίγα λεπτά ακόμα. Να έχουμε αναφερθεί αρκετά στο παιχνίδι που έρχεται την Τετάρτη μεθαύριο με την Κράσνονταρ και νομίζω είναι απόλυτα φυσιολογικό να κινούνται όλα γύρω από αυτό το παιχνίδι. Είπαμε κάποια πράγματα με το Στέργιο και σε ό,τι έχει να κάνει με το κομμάτι του ρεπορτάζ. Ένας παίκτης ο οποίος κυρίως μέσω δημοσιευμάτων ακουγόταν για τον ΠΑΟΚ και ήταν ο 29χρονος Πολωνός τερματοφύλακας της Λίβερπουλ, ο Καμίλ Γκραμπάρα. Πήγε με τη μορφή δανεισμού στην Άρχους, εκεί ήταν και πρόπερσι ο συγκεκριμένος. Ξέρω, ο ΠΑΟΚ ασχολήθηκε με τη συγκεκριμένη περίπτωση. Είναι κάποια από αυτές που μπορεί να προτάθηκαν στον ΠΑΟ και μέσα από αυτή την διαδικασία να ασχολήθηκε. Πάντως ο παίκτης επέστρεψε στην Άρχους που τον ανακοίνωσε έτσι, πριν από λίγο, ανακοίνωσε την επιστροφή με δανεισμό όπως είχε παίξει και πριν λίγο καιρό εκεί. Επίσης και ο Βόλος ανακοίνωσε και επίσημα την απόκτηση του Αμρ Ουάρντα. Κλείνοντας στο τελευταίο κομμάτι της εκπομπής, λίγο στα γύρω-γύρω τα οποία τα έχουμε αφήσει, είναι η αλήθεια, λόγω των εξελίξεων στο ποδόσφαιρο και των μεγάλων αγώνων που έχει μπροστά, ενώ στο 62 είναι το παιχνίδι της Λάρας με τον Παναθηναϊκό. Ο Παναθηναϊκός από το 35 περίπου, αν θυμάμαι καλά, το 25 μάλλον, συγγνώμη, προηγείται με το Μακέντα, είναι 0-1 το παιχνίδι. Στα του μπάσκετ έχουμε πει ότι ο ΠΑΟΚ είναι να ξεκινήσει το Σάββατο το ερχόμενο πια τις επίσημες υποχρεώσεις του μετά από σχεδόν 7 μήνες για το παιχνίδι με τον Πανιόνιο. Γενικά ο Πανιόνιος είναι η ομάδα με την οποία ασχολούνται άπαντα στην μπάσκετ λίγκ, γιατί κανείς δεν ξέρει σήμερα που μιλάμε αν θα καταφέρει να είναι κανονικά στο πρωτάθλημα την επόμενη σεζόν. Σήμερα έγινε ένα δέλτα σήμα στον ΕΣΑΚΕ που το θέμα του Πανιωνίου ήταν και αυτό στο προσκήνιο και ήταν εκεί και ο άνθρωπος ο οποίος κατέχει το πλειοψηφικό πακέτο μετοχών, ο Γιώργος Χρυστοδουλόπουλος, ο οποίος ανέφερε ότι είναι στην τελική ευθεία η αλλαγή του καθεστώτος του εκκλησιακού, οπότε ο Πανιώνιος αναμένεται να κατέβει κανονικά. ΠΑΟΚ περιμένει, δεν πάει κάτι άλλο για αυτό το παιχνίδι του Σαββάτου. Είναι καλό ότι σταδιακά έχει κάποιες έστω και μικρές επιστροφές στις προπονήσεις, με τον Κακλαμανάκη να ξαναμπαίνει χθες. Ο Χέντον είναι πολύ καιρό εκτός. Έχουμε πει ότι ο Αμερικανός έχει μείνει μεγάλο διάστημα εκτός αγωνιστικής δράσης και είναι ζήτημα το διάστημα αυτό που έχει μείνει εκτός για τον Μέξα και πώς τέλος πάντων θα μπορέσει να καλύψει το κενό του. Έτσι ο Χέντον ακόμα και να μπει αυτές τις μέρες προπονήσεις προφανώς και θα χρειάζεται ένα διάστημα σημαντικό μέχρι να βρει ρυθμό και να είναι σε θέση να ξαναπαίξει, να το πω έτσι. Αλλά σε κάθε περίπτωση αυτή είναι η κατάσταση. Το ενδιαφέρον έχει να κάνει με τον Πανιόνιο κυρίως και όταν θα γίνει το παιχνίδι της Τετάρτης. Νομίζω ότι εκείνο είναι το μεγαλύτερο κομμάτι της Τετάρτης, δηλαδή του Σαββάτου. Εκείνο είναι το μεγαλύτερο κομμάτι του ενδιαφέροντος για το μπάσκετ. Και αν εκεί θα γίνει κανονικά το ματς, έχουμε πει το τι ακριβώς συμβαίνει. Έχουμε πει ότι για τον ΠΑΟΚ η σεζόν ξεκινάει όπως εξηγούσαμε τις προηγούμενες ημέρες, δηλαδή αν γίνει κανονικά και το μάτς με τον Πανιόνιο, 3 μάτς μέσα σε 7 ημέρες μετά από 7 μήνες, αλλά αυτή είναι η πραγματικότητα και δεν είναι και τόσο εύκολη. Με αυτήν όμως καλείται να πορευτεί, να το πω έτσι, ο ΠΑΟΚ στο ξεκίνημα της σεζόν του. Δεν μπορούσε να παίξει κάποιο φιλικό μέσα στο Σαββατοκύριακο λόγω των αγώνων κυπέλου, που δεν νομίζω ότι είδαμε κάτι που έκανε έκπληξη μέσα στο Σάββατο. Δηλαδή το γεγονός ότι ο Ιωνικός και ο Φεσσαλονάρη δεν ήταν και τόσο εντυπωσιακό, στη λογική ότι
έτσι όπως είναι οι ομάδες αυτό το διάστημα, μετά από πολύ μεγάλο χρόνο χωρίς επίσημα παιχνίδια, με πολλά καινούργια πρόσωπα, χωρίς σημαντική προετοιμασία, το γηπεδούχος κέρδισε μια ομάδα με την οποία δεν έχει μεγάλη διαφορά, δεν κάνει και τόσο μεγάλη εντύπωση. Όπως επίσης δεν κάνει εντύπωση το γεγονός ότι ο Κολοσσός, που μπορεί να άλλαξε αλλά έχει φτιάξει μια ενδιαφέρουσα ομάδα, κέρδισε μέσα στον Ολυμπιακό. Μεγάλο λάθος έκανε ο Παναθηναϊκός εδώ, δεν το πλήρωσε με ισοφάριση. Από τη Λάρισα το έβγαλε ο Διούβες στο 65. Η Λάρισα νίκησε εύκολα το χαρλότρικο. Η Λάρισα αναμένεται να είναι ο αντίπαλος του ΠΑΟΚ, αν αυτός περάσει τον πόδι του Πενινού, όπως και αν γίνει αυτό το παιχνίδι. Το Σάββατο. Και ο ΠΑΟΚ έχει να παίξει με τον Πανιόνιο. Εφόσον περάσει, παίζει με τη Λάρισα την Τετάρτη, 7 Οκτωβρίου. Και μετά το τζάμπολ της Basket League, αν όλα πάνε καλά. Και εκτός από πρόπτου βέβαια. 10 Οκτωβρίου με το Λαύριο στο Παραδάκι. Κάπως έτσι έχουν τα μπασκετικά. Είπαμε ότι αυτές τις μέρες και με το παιχνίδι με την Κράτη τώρα να πλησιάζει, εννοείται ότι τα γύρω-γύρω είναι σε δεύτερη μοίρα. Έτσι είναι το μάτς που επισκιάζει τα πάντα, αλλά είναι και το μπάσκετ να μπει σε μια διαδικασία αγώνων μετά από πολύ πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα. Και ένα σκηνικό πρωτόγνωρο. Το να μην υπάρχει αγωνιστική δράση 7 μήνες, όπως και να το κάνουμε, είναι κάτι που είναι πρωτόγνωρο για όλους, όχι μόνο για τον ΠΑΟΚ, έτσι, για τους περισσότερους. Κάπως έτσι έχουν τα πράγματα και στα ντουμπάσια για το ποδοσφαίρου. Νομίζω ότι το καλύψαμε το όλο ζήτημα. Περιμένουμε να δούμε. Μέχρι στιγμής, από ό,τι βλέπω, δεν έχει προκύψει η αποστολή της Κράσνονταρ για το παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ. Έτσι νομίζω ότι οι Ρώσοι καθυστερήσει λίγο κάπως. Σκεφτούμε ότι αύριο το πρωί θα αναχωρήσουν από την Ρωσία για να έρθουν στη Θεσσαλονίκη. Είμαι στις 6.30 συνέντευξη τύπου, στις 7 η προπόνηση της αντιπάλου του ΠΑΟΚ, οπότε είναι λίγο ερωτηματικό τα πρόσωπα τα οποία θα ακολουθήσουν την αποστολή. Μέχρι τώρα δεν βλέπω κάτι όσον αφορά την αποστολή της Κράσνονταρ και με τα ερωτηματικά τα οποία αναφέραμε, τον Μπέρκ και τον Βάτερσον. Βέβαια ερωτηματικά τα οποία δεν θα μας κάνει εντύπωση αν ταξιδέψουν κανονικά και αποφασιστεί η συμμετοχή τους την τελευταία στιγμή, την Τρίτη ή πριν το παιχνίδι την Τετάρτη. Λοιπόν, αυτά από εμάς για σήμερα μετά του ΠΑΟΚ 24. Μαζί μας φυσικά και ήταν το στοίχημα.gr. Εκεί που μπαίνεις φορώντας τα καλά σου ή αυτά που φοράς όταν κοιμάσαι, όπου κι αν είστε, είναι εκεί για να διασκεδάσεις μόνος σου ή με την παρέα σου. Και ενώ ακούγεται σαν γρίφος, δεν είναι. Είναι το online καζίνο του στοίχημα.gr με live καζίνο 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα, ρουλέτα και blackjack για δυνατές συγκινήσεις και αμέτρητες στιγμές διασκέδασης. Όπου κι αν είστε, έχετε μαζί σας και το καζίνο σας. Με το Serie Application, το οποίο έχει επιστρέψει. Μετά τη μεγάλη επιτυχία κατά τη διάρκεια του Μουντιάλ της Ρωσίας, το στοίχημα.gr έχει επαναφέρει το πολύ αγαπημένο παιχνίδι με έπαθλο 100.000 ευρώ κάθε μήνα. Εσείς κάντε τις προβλέψεις σας σε δεκάδες πρωταθλήματα και αθλήματα και μπορείτε να φτάσετε στο απόλυτο σερί και να κερδίσετε 100.000 ευρώ. Εκτός όμως από τις 100.000 ευρώ, μπορείτε να διεκδικήσετε πολλά ακόμα έπαθλα με βάση το μεγαλύτερο σερί που έχετε κάνει σε κάθε μήνα. Το mobile application του σερί είναι διαθέσιμο σε iOS και Android για όλους και βέβαια. Στο στοίχημα.gr, καλύτερο παιχνίδι με ολοκληρωμένο προϊόν, με cash out, live streaming στα μεγάλα πρωταθλήματα, ταχύτερες συναλλαγές, άμεσο customer service κάθε μέρα, πλούσιο παιχνίδι σε στοίχημα και καζίνο. Ισχύουν φυσικά όροι και προϋποθέσεις. Μαζί μας και το ΚΔΑΠ Ευκαρπίας, είναι κάτι διαφορετικό, είναι κάτι καινούριο. Απευθύνεται στους γονείς που θέλετε το κάτι παραπάνω για το παιδί σας. Ενισχυτική διδασκαλία, μουσικοκινητική αγωγή, ρομποτική, χορός, φιλαναγνωσία, εικαστικά, γενικά πάρα πολλές δραστηριότητες περιμένουν να χαρίσουν στα παιδιά σας αμέτρητες δημιουργικές στιγμές. 25 Μαρτίου 19, 6972-230-121 το τηλέφωνο επικοινωνίας και μέσω mail το kdabfkrapias.gmail.com. Αυτά λοιπόν από εμάς για σήμερα. Φυσικά εσείς δεν φεύγετε από τον αθλητικό Λίμπερο 107,4. Ακολουθεί εδώ Ράδιο Μαρμίτα με Ζάχο και Τάσο, έτσι και με τις δικές σας γραμμές ανοιχτές για να τοποθετηθείτε σε όλα τα ανοιχτά ζητήματα τα οποία σας απασχολούν. Εμείς θα δώσουμε ξανά αύριο στις 7.30 το θέλω και ώρα επιτρέποντος. Εσείς να έχετε μια καλή συνέχεια και ένα καλό βράδυ σε ό,τι κάνετε.